Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Έναν ξεχωριστό καλεσμένο θα έχουμε σήμερα τη χαρά να συνομιλήσουμε μαζί του. Είναι ο κύριος Στίβεν Σίρτης, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τις εξελίξεις στην αγορά αυτοκινήτου. Μια αγορά που πραγματικά εμφανίζει πολύ μεγάλες δυσκολίες, αλλά που δεν πάβει να προσφέρει και μία μαγεία. Διότι το αυτοκίνητο μπορεί να αποτελεί ένα δύσκολο πια μη προσεγγίσιμο αγαθό, παραμένει ωστόσο μία σοβαρή αξία. Κύριε Σίρτη, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με μια εικόνα για το πώς εμφανίζονται οι εξελίξεις στην αγορά αυτοκινήτου. Δεν είναι και τόσο ευχάριστες, αλήθεια. Ναι, τα τελευταία 3-4 χρόνια δυστυχώς δεν είναι ευχάριστες. Νομίζω ο κλάδος μας έχει χτυπηθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο κλάδο. Έχουμε περάσει νομίζω και το θέμα και τον κλάδο των ακινήτων. Βλέπουμε μια πτώση, συγκρίνοντας με το 2008, μια πτώση τάξη των 85%, που σημαίνει ότι πράγματι η κατηφόρα είναι και μεγάλη, αλλά ήταν και απότομη. Πρακτικά δηλαδή το 2012 η αγορά έκλεισε περίπου κάτι πάνω από 50, κοντά στα 59.000 και κάτι αυτοί. Μάλιστα. Όταν στις καλύτερες χρονιές της αγοράς αυτοκινήτου είχαμε φτάσει στα 270.000. 270.000. Ήταν ένα υπερβολικό νούμερο ωστόσο και αυτό. Υπερβολικό, κοιτάξτε να δείτε, είναι σχετικό. Για εκείνη την εποχή υπήρχαν και τότε θυμάμαι έρευνες και στατιστικές αναλύσεις που λέγανε ότι η αγορά θα μπορούσε να πάει και πολύ πιο πάνω από 250.000. Η άποψή μου, και συμφωνώ μαζί σας, ότι πιθανόν να ήταν λίγο σε εισαγωγικά τραβηγμένα τα νούμερα, δίνοντας δάνεια από τις τράπεζες πολύ εύκολα για την αποβαθμίση μας κατανοητής πίστης. Με αποτέλεσμα, ναι, λίγο η αγορά να είναι φουσκωμένη, αλλά αυτά ήταν τα δεδομένα και βάσει αυτών των δεδομένων δημιουργηθήκαν και επενδύσεις, γίνανε επενδύσεις, προσδευτήκαν άτομα, φτιαχτήκαν εταιρείες για αυτό το μέγεθος. Και δυστυχώς και πολύ γρήγορα έπρεπε να προσαρμοστούμε σε νέα δεδομένα. Νιώθετε ότι το 2013, φέτος, τα πράγματα ενδέχεται να εμφανίσουν κάποια σχετική βελτίωση? Επηρεάζει λίγο το κλίμα της αγοράς σε μια τέτοια κατεύθυνση? Εγώ πιστεύω ότι η αγορά φέτος θα είναι ίδια τάξη μεγέθους με πέρσι. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι η αγορά φέτος μπορεί να περάσει πιο δύσκολα, ο δικός μας κλάδος, λέω πάντα, και δεν συγκρίνεται με την περσινή. Δηλαδή, θα σας θυμίσω ότι πέρσι αυτή την εποχή μπαίναμε σε προεκλογική περίοδος που κράτησε μέχρι τον Ιούλιο. Χάθηκαν πολλοί μήνες, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, με ό,τι σημαίνει αυτό στον χώρο του αυτοκινήτου. Από εκεί και πέρα είχαμε το θέμα το αν θα πάρουμε ή όχι τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό τράβηξε επίσης μέχρι το Δεκέμβριο, αν θυμόσαστε. Όλα αυτά δεν βοηθήσαν. Πιστεύω ότι φέτος, αν λίγο σταθεροποιηθούν, που όπως φαίνεται σταθεροποιούνται τα θέματα πολιτικά, η αγορά θα μπορεί να φτάσει τα νούμερα τα περσινά και πιθανόν να τα ξεπεράσει και λίγο. Με βάση τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, πώς αποφασίζει ο Έλληνας καταναλωτής, ο Έλληνας αυτοκινητιστής, να αγοράσει αυτοκίνητο? Τι τάσεις υπάρχουν, πού προσανατολίζεται? Μιλάω για τα κυβικά, για τα καύσιμα και με βάση τα νέα δεδομένα της φορολογίας. Εσείς ποιες νιώθετε ότι είναι οι αλλαγές που συμβαίνουν σήμερα? Κοιτάξτε, πριν, όπως είπατε και πριν, ότι η αγορά ήταν τη τάξη των 270.000. Τότε, με την ευκολία που υπήρχε στο θέμα της χρηματοδότησης και γενικότερα το αισιόδοξο κλίμα που υπήρχε, η αγορά του αυτοκινήτου ήταν, θα έλεγα, κατά 90% συναισθηματική και κατά 10% λειτουργική. Λογική. Αυτό έχει αντιστραφεί. Και είμαστε των άκρων εδώ στην Ελλάδα, δεν υπάρχει μέσος δρόμος, και τώρα έχουμε πάει σε αυτό. Δηλαδή τώρα ο καταναλωτής κοιτάει θέματα που δεν ήταν καν στο λεξιλόγιο του πριν από 3-4 χρόνια, στο πόσο καταναλώνει το αυτοκίνητο, τα πόσα τέτοια τέλη κυκλοφορίας πληρώνει, στο κόστος της συντήρησης του αυτοκίνητου, και όχι της συντήρησης του έτους, αλλά στην διάρκεια ζωής. Μάλιστα. Που θα έχει μαζί με το αυτοκίνητο. Όλα αυτά έχουν βαθμολογικά έχουν να βγει πολύ ψηλά στον πίνακα της αξιολόγησής του.
Και το συναισθηματικό, το οποίο πρέπει να πούμε ότι δεν έχει φύγει, γιατί κακά τα ψέματα. Το αυτοκίνητο είναι και λίγο η μάρκα παίζει ρόλο. Εντάξει, το αυτοκίνητο πιστεύω δεν είναι. Ναι, μεν έχουμε πάει και όλοι σκεφτόμαστε πιο, θα έλεγα, λογικά, και αυτό προέρχεται και στην ανάγκη, όχι την ανάγκη, στα χρήματα, στο τι χρήματα υπάρχουν στην αγορά, γιατί όλα ξεκινάνε από εκεί, το στο τι μπορώ να αγοράσω. Αλλά το συναισθηματικό κομμάτι παίζει το ρόλο του, δηλαδή θεωρώ ότι το αυτοκίνητο δεν είναι ούτε ένα πλυντήριο πιάτων, ούτε ένα ψυγείο. Έτσι, παίζει ρόλο η μάρκα, παίζουν ρόλο οι αξίες, η διαχρονική πορεία της μάρκας στο κάποια στιγμή όταν θα γίνω πολιτής, γιατί κάθε πελάτης κάποια στιγμή θα γίνει πολιτής. Και όταν βγω έξω στην αγορά να το πουλήσω το αυτοκίνητο μου, πόσα λεφτά θα μπορώ να αξία ζητήσω. Μεταπόληση, λοιπόν. Ναι, ακριβώς. Ό,τι και αυτό είναι μια διαχρονική αξία, και γι' αυτό η προσπάθεια μας εμάς εδώ και στην Volkswagen και στην Audi είναι να προστατεύσουμε τις αξίες αυτές, γιατί μέσω αυτή τη διαδικασία προστατεύουμε τον ίδιο τον πελάτη. Γιατί κακά τα ψέματα, το αυτοκίνητο είναι μια επένδυση. Όταν προστατεύουμε τον πελάτη, θεωρούμε ότι η αμοιβή αυτή θα έρθει στην αγορά του επόμενου αυτοκίνητου, γιατί όταν βγει έξω να το πουλήσει το αυτοκίνητο, θα πάρει μια καλή τιμή, γιατί δεν έχει απαξιωθεί το αυτοκίνητο. Αν μου επιτρέπετε, αυτός είναι και ο λόγος που και στις πρώτες θέσεις είναι σχετικά μάρκες αυτοκινήτων, οι οποίες έχουν μια τέτοια υπεραξία. Θα έλεγα, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Ξέρετε, στις δύσκολες εποχές ο πελάτης καταλήγει να πάει σε αυτό που θεωρεί, όπως είπα πριν, έχει μια αξία, στο όπως το κλαμβάνεται ο ίδιος, και στην σιγουριά. Μάλιστα. Δηλαδή, τι είναι η σίγουρη αγορά, τι με ικανοποιεί και εμένα συστηματικά, και δυστυχώς έχει καταλήξει η αγορά να έχει συγκεντρωθεί σε 3-4 κατασκευαστές. Ένας από τους παράγοντες που δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας στην οικονομία είναι και οι εξελίξεις, οι αναμενόμενες προσδοκίες στον τομέα του τουρισμού. Όλοι μιλάνε φέτος για μια μεγάλη αύξηση του τουριστικού ρεύματος, και μάλιστα κάποιοι κάνουν λόγο και για 17-18 εκατομμύρια ξένους τουρίστες. Μια τέτοια επίδοση μπορεί να επηρεάσει την αγορά αυτοκινήτου, και πώς? Ναι, θεωρώ ότι όταν υπάρχουν έτσι και αλλιώς τέτοια θετικά δείγματα ότι σταθεροποιείται η κατάσταση και κάποιοι δείχτες αρχίζουν και γυρνάνε προς το θετικό, όπως είναι ο τουρισμός, και αυτό ακούμε με τα pre-bookings και αυτά που τα ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι δεδομένο ότι εμπειριάζει όλο τον κλάδο τα αυτοκινήτων. Πρώτα, πρακτικά, στο θέμα του rent a car, δηλαδή οι ημερήσιες ενοικιάσεις, που αν έχουν αυξημένη επισκεψιμότητα, σημαίνει ότι θα χρειαστούν περισσότερα αυτοκίνητα για να εξυπηρετούνται αυτοί. Που σημαίνει ότι άμεσα πιθανόν θα πουληθούν περισσότερα αυτοκίνητα. Θα αυξηθεί ο στόλος των εταιρικών αυτοκινήτων και συγκεκριμένα των ημερήσιων ενοικιάσεων. Και δεύτερο, στις περιοχές που ζουν από τον τουρισμό, που θεωρώ ότι είναι αρκετές πια. Θα υπάρχει περισσότερο εισόδημα που πιθανόν. Να μεταφραστεί και σε πωλήσεις. Ακριβώς. Είπατε τη λέξη εταιρικές πωλήσεις. Αλήθεια, στο επίπεδο του συνολικού τζίρου που δημιουργείται στον χώρο της αγοράς αυτοκινήτου, οι εταιρικές πωλήσεις τι ποσοστό καταλαμβάνουν? Έχουν φτάσει από πριν από 5 χρόνια, οι εταιρικές πωλήσεις ήταν της τάξης των 25-27%, και έχει φτάσει τώρα οι εταιρικές πωλήσεις να ξεπερνάνε το 40%. Μιλάμε για εταιρικές πωλήσεις που έχουν σχέση να κάνουν είτε με επιχειρήσεις είτε και rent a car. Ναι, οτιδήποτε ταξινομείται σε εταιρεία. Μάλιστα. Ή σε ελεύθερο επαγγελματία πολλές φορές. Έτσι, και αυτό μπαίνει στην κατηγορία του εταιρικού. Η Κοσμοκάρ ανέκαθεν, για να έρθουμε και στα δικά σας, ήταν ένα σπίτι το οποίο μάζευε πάρα πολύ κύκλο εργασιών, από το συνολικό κύκλο εργασιών που γινόταν στην αγορά αυτοκινήτου. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν το πρώτο σπίτι, ο πρώτος οίκος. Πώς εμφανίζονται οι προσδοκίες σας για το 2013 σαν όμιλος επιχειρήσεων? Όπως έχοντας υπόψη αυτά που σας είπα πριν, ότι θεωρούμε ότι η αγορά θα είναι σταθερή φέτος, και εμείς προσδιορίζουμε τα έσοδά μας να μείνουν σταθερά. Το θέμα των εσόδων είναι ένα πράγμα.
Το δεύτερο είναι στο πώς μπορεί να μειώσουμε και εμείς τα λειτουργικά μας έξοδα στο... Είστε σε μια συνεχή πορεία μείωσης. Δυστυχώς, ευτυχώς, εξαρτάται πώς το βλέπουμε, γιατί μέσα αυτή τη διαδικασία αναπροσαρμόζομαστε καθημερινά στις συνθήκες της αγοράς, αλλά μας έχει κάνει αυτό πολύ πιο γρήγορους. Ακούμε πολύ περισσότερο την αγορά με την έννοια του πελάτη, το τι θέλει ο πελάτης, προσαρμοζόμαστε βάσει αυτές τις ανάγκες. Θεωρώ ότι με αυτή την λογική, έχοντας υπόψη μια σταθερή αγορά, πιθανόν και εμείς να έχουμε λίγο καλύτερα αποτελέσματα από πέρσι. Μάλιστα. Ωστόσο, αν μιλήσουμε τώρα και για το ίδιο το αντικείμενο της Cosmocar, μιλάω δηλαδή για την Volkswagen και την Audi. Ναι. Τι καινούριο μπορούμε να περιμένουμε και ποιο είναι θα είναι το όπλο που θα αξιοποιήσετε στους επόμενους μήνες? Ναι, κοιτάξτε, το 2013 θα είναι σχετικά για μας μια ήρεμη χρονιά, με την έννοια ότι δεν έχουμε πολλές παρουσιάσεις όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία νέων μοντέλων. Mm-hmm. Αλλά έχουμε την παρουσίαση της Volkswagen. Μόλις πρόσφατα παρουσιάσαμε το καινούριο Golf. Θεωρούμε ότι είναι. Θα είναι το δυνατό σας χαρτί. Το δυνατό χαρτί. Ήδη έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα στην Volkswagen θα έρθουν στην γκάμα παραλλαγές του Golf. Δηλαδή θα έρθει το GTI, το Golf. Θα έρθει το Golf, το Variant, δηλαδή το Station. Θα έχουμε τέτοιες παραλλαγές. Το App θα προσθέσουμε. 2-3 άλλες εναλλαγές στο μοντέλο αυτό. Η Audi έχει μια μεγάλη, θα έλεγα, μια μικρή έκπληξη στην αγορά. Θα έλεγα μεγάλη μικρή, με βλέπετε λίγο περίπου, γιατί είναι ένα καινούριο αυτοκίνητο, το Α3, το Sport Sedan. Το λέω γιατί όλοι γνωρίζουν το Α3, αλλά το Α2, το Sport Sedan, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θα το δείτε. Και θεωρούμε ότι θα έρθει να κουμπώσει και να μας συμπληρώσει ένα μικρό, να μας γεμίσει ένα μικρό κενό που έχουμε αυτή τη στιγμή στην γκάμα της Audi, και έρχεται το Α3 το Sedan να μπει κατευθείαν εκεί. Δηλαδή, με δύο λόγια, το target group που απευθύνεται το συγκεκριμένο μοντέλο ποιο είναι? Κοιτάξτε, έρχεται να χτυπήσει σε 2-3 μέτωπα. Πρώτα, έρχεται. Το Α3 είναι γνωστό σαν hatchback. Mm-hmm. Υπάρχουν πελάτες άλλα που χρειάζονται λίγο περισσότερο χώρο από ό,τι προσφέρει ένα hatchback. Σημαίνει ότι πρώτα είναι αυτοί οι πελάτες. Το δεύτερο είναι ότι έρχεται στο κομμάτι των τελικών πωλήσεων. Θα εξυπηρετήσει αυτό το τομέα. Ναι, έχουμε ένα αυτοκίνητο συγκεκριμένο μεγέθος που εξυπηρετεί τις fleet πωλήσεις και μικρό κυβισμό. Δηλαδή, με κινητήρες που θα είναι των 1400 κυβικών. Άρα προσβάσιμο, ευκολότερα προσβάσιμο. Ναι, γιατί κακά τα ψέματα και οι εταιρικές πωλήσεις πια, το φορολογικό χρεστός της φορολογικής δεν είναι όσο ευνοϊκό ήταν και παλιά. Ένα τελευταίο ερώτημα. Από την άποψη των καυσίμων, στο χαρτοφυλάκιο των νέων μοντέλων θα υπάρξουν αλλαγές? Εννοώ με νέα καύσιμα, διαφορετικά. Κοιτάξτε, νέο καύσιμο. Ήδη προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στο θέμα του δίζελ. Mm-hmm. Έτσι, βλέπουμε τώρα έχει γίνει, ναι, όπως είπα, είμαστε τον άκρο, έχουμε πάει τώρα, όλοι οι πελάτες θέλουν δίζελ. Έχει φτάσει στο μείον οι πωλήσεις να είναι 70% δίζελ και 30% βεζίνη ή υγραέριο, ένα μικρό κομμάτι του υγραέριου με τις μετατροπές. Για μας το μέλλον βραχυπρόθεσμα πιθανόν να είναι το φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο. Ναι. Εκεί υπάρχουν προϊόντα που θα έρθουν, όπως το App με φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προϊόν, ωστόσο, στην εγχώρια αγορά. Υπάρχει. Υπάρχει το Passat. Το Passat, ναι, okay. Θα έρθει και το App. Εκεί υπάρχει ένα μικρό εμπόδιο με το θέμα ότι δεν υπάρχουν πολλοί σταθμοί αναφεδιασμού. Αλλά οι πληροφορίες μας λένε ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα υπάρχουν. Που σημαίνει ότι θα είναι μία εναλλακτική. Λίγο μέσω μακροπρόθεσμα, το group γενικό της Volkswagen πάει στο plug-in hybrid. Δηλαδή, ναι, μεν ηλεκτρικό, που το βάζουμε στην πρίζα για να φορτώσει, αλλά και είτε βενζινοκίνητο είτε πετρελοκίνητο. Δηλαδή, να μην έχει
το πρόβλημα της κινητικότητας. Δηλαδή συνήθως τα ηλεκτροκίνητα, τα αμυγός ηλεκτροκίνητα έχουν κάποιους περιορισμούς στα χιλιόμετρα. Και γι' αυτό είναι συνήθως αυτοκίνητα πόλης. Ο συνδυασμός με είτε πετρελοκίνητο ή βενζινοκίνητο λύνει αυτό το θέμα, που σημαίνει ότι γίνεται ένα αυτοκίνητο που είναι και για την πόλη και για το ταξίδι. Το group μας πάει στην λογική αυτού του plug-in hybrid, με την λογική ότι ναι μεν, το πάω σπίτι, το βάζω στην πρίζα στην ουσία, αλλά δεν έχω πρόβλημα στη μετακίνησή μου εκτός πόλης. Πάντως κύριε Σίτη, έχω την αίσθηση ότι είστε πολύ τυχερός, διότι ενώ γενικά υπάρχει μια δυστοκία στην ελληνική κοινή γνώμη, ξέρετε, μιλάω για την Γερμανία, εσείς εκπροσωπώντας αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα έχετε την τύχη να εκπροσωπείτε προϊόντα τα οποία έχουν μια μαγεία, όπως είναι το Golf, ναι, Volkswagen και Audi. Δεν θυμάστε λίγο τι έχει, αυτή είναι αλήθεια. Το θέμα είναι και εκεί, δεν είναι μόνο το προϊόν. Το προϊόν σίγουρα είναι το βασικό, το να έχεις ένα καλό προϊόν που έρχεται συνεχίζει, όπως λέμε και πριν, με καινούργιες τεχνολογίες. Είχαμε και το περιθώριο σαν group να εμπλουτίσουμε την γκάμα με προϊόντα που παλιά θεωρούσαμε ότι μας λείπαν. Το θέμα, θέλω να πω το εξής, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή ο παράγοντας άνθρωπος για μένα είναι το πιο βασικό. Δηλαδή, εννοείται και οι υπηρεσίες που παρέχονται, ναι, στο πλέγμα θα, του. Ναι, ναι, θα το πω και αυτό. Ξεκινάω από τον άνθρωπο με την έννοια ότι έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία 3-4 χρόνια από όλο το δίκτυο της Cosmocar, δηλαδή τους επίσημους εμπόρους και τα εξωμένα συνεργεία, οι άνθρωποι εδώ μέσα στην Cosmocar. Δηλαδή έχει γίνει μια τεράστια στροφή. Θεωρώ ότι η εταιρεία και το δίκτυο είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αν μου επιτρέπετε, από ό,τι ήταν πριν από 2-3 χρόνια. Αυτό δεν το εννοώ οικονομικά. Θεωρώ ότι οι εταιρείες αυτή τη στιγμή είναι στο μέγεθος που θα έπρεπε να είναι. Που σημαίνει ότι οτιδήποτε έρθει τώρα από εδώ και πέρα σε επιπλέον πωλήσεις θα εισπραχθούν, όπως λέμε, στην κάτω γραμμή κατευθείαν. Και αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Όταν ζούμε καλές εποχές, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να πει: ωραία, αυτά τελειώσανε, πάμε σε μια άλλη εποχή, μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων. Θέλει πολύ μεγάλο πείσμα, υπομονή, επιμονή, αλλά αυτό με ευχαριστεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Τώρα, το θέμα του after sales είναι κάτι που, ναι μεν, ήταν ένα κομμάτι της συνολικής δραστηριότητας που πράγματι ρίξαμε αρκετό βάρος εκεί, και εμείς και το δίκτυο. Το αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό. Ανταποκρίνονται οι πελάτες μας στις προτάσεις μας. Αλλά και πάλι αυτό είναι μια καθημερινή προσαρμογή στις καθημερινές αλλαγές και απαιτήσεις των πελατών. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί με τους όγκους πωλήσεων που έχουμε σήμερα είναι κατανοητό ότι το after sales, και όταν λέμε after sales μιλάμε για την υπηρεσία και τα ανταλλακτικά, είναι αυτό που κρατάνε και εμάς και το δίκτυό μας ζωντανό. Μάλιστα. Αλλά στο να λέμε, απλώς να το λέμε έτσι, δεν λέει τίποτα. Θέλει μεγάλη προσπάθεια, γιατί ο πελάτης πια δεν συγχωρεί τα λάθη. Πιθανώς το παρελθόν τα συγχωρούσε και τα προσπερνούσε. Πια δεν τα συγχωρεί. Είχε και περισσότερες δυνατότητες, σήμερα δεν τις έχει. Ναι, που σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ακόμα πιο κοντά στον πελάτη στο θέμα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Για την πώληση δεν το συζητάω καν. Νομίζω πάντα είμαστε σε καλό επίπεδο. Αλλά στο θέμα της, το after sales, ακόμα πιο κοντά. Για μας το μότο είναι να ξεπερνάμε τις προσδοκίες του πελάτη όταν μπαίνει στο συνεργείο. Γνωρίζουμε εξ αρχής ότι κανένας πελάτης δεν θέλει να βρίσκεται στο συνεργείο για να κάνει συντήρηση. Δηλαδή, εγώ και εσείς τα λέγαμε να παίρναμε ένα αυτοκίνητο και να μην χρειαζόταν ποτέ να πάει στο συνεργείο. Δυστυχώς αυτό
Τουλάχιστον δεν υπάρχει ακόμη. Έχουμε μεγαλώσει τα διαστήματα σέρβις μεταξύ τους, δηλαδή τώρα έχουμε φτάσει στα 30.000 χιλιόμετρα για το πρώτο σέρβις, αλλά και πάλι γνωρίζουμε ότι είναι κάτι που ο πελάτης εκ των πραγμάτων δεν θα το χρειαστεί. Λίγο λαγίστε, δεν του αρέσει εκεί που βρίσκεται. Που σημαίνει ότι όταν έρθει για το σέρβις, το μόνο που μπορεί να κάνουμε είναι να τον ακούσουμε και να το εξυπηρετήσουμε πέραν από αυτό που περιμένει. Δηλαδή να του προσφέρουμε αυτή την εξυπηρέτηση, να φύγει ο άνθρωπος, να μην περιμένει το αυτοκίνητό του, οι τιμές να είναι σωστές και οτιδήποτε άλλες παροχές, ώστε να τα εμπλουτίσουμε αυτή την εμπειρία και να την κάνουμε όσο πιο ευχάριστη μπορούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα και ελπίζω η επόμενη συνάντησή μας να είναι σε πιο ευχάριστες στιγμές. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Ταΐλα.